21 αυτές μέρες είχαμε την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, σύμφωνα με την οποία λοιπόν πρέπει να επαναπροσληφθούν. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Οικονομικών προσέφηκε στον Άριο Πάγο και ζητώντας αίτηση αναστολής της απόφασης αυτής, και ο Άριος Πάγος απέρριψε λοιπόν αυτή την απόφαση. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο, από τις 12 Μαΐου που βγήκε η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, πρέπει και να επαναπροσληφθείτε και να πληρώνεστε. Έχει συμβεί τίποτα από αυτά, κυρία Μανώλη? Τίποτα. Είμαστε. Καλημέρα σας πρώτον. Ευχαριστούμε για το βήμα που δίνεται για να ακούσει όλος ο κόσμος το πρόβλημα που υπάρχει. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Συνεχίζουμε να είμαστε εδώ. Δεν θα εγκαταλείψουμε με τίποτα. Ακούω προσεκτικά όλη αυτή την ώρα που μιλάνε κάποιοι και κύριοι της πολιτικής και λένε ότι υπάρχει το μήνυμα ότι θα τις αδικίες, θα τις διορθώσουν τέλος πάντων. Μιλάμε για ανεργία, ότι θα πρέπει να δούμε την ανεργία, και θέλω να ρωτήσω τι γίνεται λοιπόν με μας. Εμείς δηλαδή καλώς βγήκαμε στη διαθεσιμότητα? Δεν βλέπουν ότι με αυτόν τον τρόπο και η ανεργία μεγαλώνει, τα σπίτια μας πεινάνε, και τι θα πρέπει να κάνουν αν όχι να υλοποιήσουν τις αποφάσεις του δικαστηρίου? Αν κάποιος ιδιώτης δεν υλοποιούσε απόφαση δικαστηρίου, τι θα γινόταν? Και ακούμε τους πολιτικούς να λένε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να υπακούν στους νόμους, αλλά πρώτου απ' όλους το κράτος δεν υλοποιεί τις αποφάσεις. Τι θα πρέπει να γίνει? Λοιπόν, δύο λεφτά. Έχουμε το δικηγόρο, τον κύριο Καρούζο. Τον κύριο Καρούζο. Κύριε Καρούζο, καλημέρα. Και στους καλεσμένους σας. Μπορεί να μας πείτε τυπικά τι γίνεται τώρα, τι συμβαίνει δηλαδή? Εσείς δεν μας είχατε πει ότι δεν μπορεί να κάνουν αλλιώς και πρέπει αμέσως να πάνε την άλλη μέρα σε δουλειά? Κύριε Καμπουράκη, ναι. Κύριε Οικονομία, δεν θα πω κάτι διαφορετικό. Ακούστε να σας εξηγήσουμε πολύ απλά λόγια τι έχει συμβεί. Το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας εξέτασε αναπερίπτωση συγκεκριμένα κοινωνικά, οικονομικά δεδομένα που είχαν κάθε μία από τις εργαζόμενες, προκειμένου να διατάξει την επαναπρόσληψή τους κατά τρόπο άμεσο. Είχαμε προσκομίσει συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε μία από τις καθαρίστριες, ότι έχουν ανάπηρα παιδιά, ότι έχουν δάνεια, ότι οι σύζυγοι τους είναι άλλοι και όλα αυτά. Έκρινε λοιπόν το δικαστήριο άμεσα εκτελεστή την απόφασή του. Από εκεί και πέρα, εμείς την κοινοποιήσαμε την απόφαση εδώ και περίπου 15 ημέρες. Ευελπιστούσαμε σε μια καλή πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών. Εξάλλου, ήδη είχε ακουστεί και από τον κύριο Μητσοτάκη ότι ήταν συμπαθής η τάξη αυτή των καθαριστριών στον κύριο Μητσοτάκη, και ευελπιστούσαμε και στο δικό του ενδιαφέρον. Και παρόλα αυτά, μέσα στον οριμαγδό των πολιτικών εξελίξεων λίγο πριν τις εκλογές, καταθέτει αίτηση αναστολής στον Άριο Πάγο, ζητώντας μάλιστα προσωρινά να μην ισχύσει η απόφαση του πρωτοδικείου. Ο Άριος Πάγος, η κυρία Πρόεδρος Υπηρεσίας, έκρινε ότι το αίτημα αυτό του δημοσίου είναι αβάσιμο και το απέρριψε. Ναι. Όταν λοιπόν ζητάει το δημόσιο αναστολή της απόφασης και απορρίπτεται ως αίτημα, εννοείται ότι η απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ειλικρινά, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος αυτή τη στιγμή από το να επιμείνουμε στο αυτονόητο, δηλαδή στην υλοποίηση μιας δικαστικής απόφασης που δεν επιφέρει κόστος. Κάπου θα βασίζεται το Υπουργείο, βοηθήστε μας να καταλάβουμε πού βασίζεται, για τυπικούς λόγους έστω. Κύριε Καμπουρά, ναι κύριε Οικονομέα, ακούστε, η αίτηση αναστολής που επιδόθηκε προχτές σε μένα αναφέρει ότι δήθεν, αν προσληφθούν σήμερα οι καθαρίστριες, θα υπάρξει ένα κόστος του Υπουργείου περίπου 200.000 το μήνα επιπλέον. Διότι υπάρχουν συμβάσεις εργολάβων που τρέχουν αυτή τη στιγμή στις ΔΟΗ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτά τα επιχειρήματα, εμάς μας ενδιαφέρει παρανομή ο Υπουργός που δεν τις παίρνει πίσω. Ασφαλώς και παρανομή, είναι ευνόητο ότι παρανομή. Λοιπόν, διότι η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή. Δεν υπάρχει διέξοδος νομική για το Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εάν παρανομή, κύριε Γιακουμάτο, δηλαδή. Εάν παρανομή, γιατί δεν τα ξέρω εγώ τι είναι νομική διάσταση. Ο Γιάννης ο Καρούζος είναι ένας από τους καλούς εργατολόγους και έχει δίκιο. Αυτό έγινε χθες η απόφαση του Άριου Πάγου, έτσι. Ναι. Την Παρασκευή, Υπουργέ. Εντάξει, μια Τρίτη. Ναι. Εργάσιμες μέρες δύο. Σωστό. Δύο μέρες. Άρα λοιπόν, εγώ δεν το λέω τώρα. Έχω δείξει το ενδιαφέρον μου και έχω πιέσει πάρα πολύ, γιατί είναι αδικία για τις καθαρίστριες, για αυτές τις γυναίκες οι οποίες είναι ταλαιπωρημένες και φτωχές πάρα πολύ, να υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Μετά την απόφαση του Άριου Πάγου, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να μην τις αναπροσλάβουν. Και μέσα στη Βουλή θα γίνει χαμός. Είναι ντροπή. Γιατί λοιπόν τι γίνεται τότε? Μα εχθές έγινε. Κάτσε να το δούμε. Κάτσε να το δούμε. Τι να δούμε, κύριε? 15 μέρες πρέπει να πάρει η γυναίκα στα βουλευτικά. Για πάγου σου λέω. Άκουσε. Ναι. Το Υπουργείο, για να πάρει για απιστία ο Υπουργός, πρέπει να έχει όλα τα ένδικα μέσα αξιοποίηση. Τώρα ο Άριος Πάγος είναι το τελευταίο ενδικό μέσο. Άρα μετά τον Άριο Πάγο δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Απλά. Θέλω να σας πω. Αυτά πληρώσαμε.
Θέλω να, θέλω να με ακούσετε μισό λεπτό. Εγώ, εμείς εδώ αγωνιζόμαστε 8 μήνες. Τη λύπηση δεν τη θέλουμε από κανέναν. Θέλουμε αυτό που πραγματικά μας αξίζει. Θέλουμε πίσω τη δουλειά μας. Δεν θα τη χαρίσουμε σε κανέναν αυτό. Γιατί μιλάμε τόση ώρα για τη δουλειά, δεν μιλάμε. Γιατί μιλάμε για το εργόγυρο. Ακούστε, ακούστε κύριε Γιακουμάτο. Για τη δουλειά σας μιλάω. Θα ήθελα να πω το εξής. Ότι θα πρέπει να σταματήσει το Υπουργείο να μας περιπέζει έτσι. Εμείς είμαστε αποφασισμένες. Τη δουλειά μας θα τη διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος. Μη χάνεις το δίκιο σου. Υπάρχει η βούλα και σφραγίδα του Αρείου Πάγου από την Παρασκευή. Από εκεί πέρα, γίνεται τα δίκια σου. Εμείς πάντως θέλω να πω και να δώσουμε το μήνυμα ότι εμείς είμαστε εδώ, δεν θα φύγουμε. Αν μέχρι και η τελευταία συναδέλφισά μας δεν θα γυρίσει στη δουλειά της. Θα είμαστε εδώ και θα περιμένουμε. Δεν θα το βάλουμε κάτω και δεν θα κουραστούμε. Λοιπόν, ήθελα να συμπληρώσω κάτι, κύριε Οικονομέα, αν μου επιτρέπετε. Πάντα φυλάω μια, κρατάω μια επιφύλαξη. Εγώ από επαγγελματική διαστροφή, εάν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Καρούζος, ήθελα να συμπληρώσω είναι κάτι. Αδιανόητο και απαράδεκτο αυτό το οποίο γίνεται. Μα δεν μπορεί να γίνει. Η εφαρμογή των νόμων δεν είναι στη διακριτική ευκαιρία καθενός. Ωραία, γιατί δεν το. Κύριε Οικονομέα, πηγαίνετε στη Βουλή και κάνετε βασανία όλοι μαζί. Μια λέξη να συμπληρώσω. Έχει συμβεί και το εξής παράδοξο. Ασφαλώς και πολλοί από τους καλεσμένους σας έχουν επικοινωνήσει μαζί μου και έχουν εκδηλώσει τη συμπαράστασή τους και τους ευχαριστώ για αυτό, για τον αγώνα που κάνουν. Τους εκεί καλεσμένους σας εννοώ. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να σας πω και το εξής. Το Υπουργείο έκανε και το εξής παράδοξο. Απέφθινε ερώτημα προς το Τριμελές Συμβούλιο Δικαστών που υπάρχει στη χώρα για να ελέγχει κατά πόσο το δημόσιο εφαρμόζει μια δικαστική απόφαση. Υπονοώντας ότι θα περιμένει την απόφαση αυτού του Συμβουλίου. Ενώ εκεί προσφεύγουν οι πολίτες όταν δεν εφαρμόζεται η δικαστική απόφαση. Νομικά τερτύπια λοιπόν για το αυτονόητο. Μάλιστα. Να ρωτήσω. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να σας πω, ευχαριστούμε κύριε Καρούζο. Εγώ ευχαριστώ κύριε Καρούζο. Έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα στο τηλέφωνο. Η οποία είναι ευρωβουλευτής πλέον.